Πώς είναι η καθημερινότητά σου, Γεράσιμο? Εντάξει, τώρα κάνεις και πολλά πράγματα και το καλοκαίρι θα έχεις και περιοδία, παραστάσεις. Και θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, ναι, έτσι. Ναι, η καθημερινότητά μου κυρίως έχει να κάνει με τη δουλειά, γιατί είναι κάτι που μου δίνει χαρά, μου δίνει... Δηλαδή, αυτό που με τροφοδοτεί και με κινητοποιεί είναι η επαφή μου με τους... Θέλω να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους και να μοιραζόμαστε. Είσαι όμως φύση κοινωνικός. Νομίζω ναι. Να μοιραζόμαστε πράγματα. Θέλω να μοιράζομαι πράγματα με τους ανθρώπους. Σκέψεις κυρίως, ιστορίες. Mm. Αυτό που δημιουργεί ένα παρεδώσει. Mm. Θα είσαι στην ΕΡΤ κάποια στιγμή. Ναι. Τι, έτσι σε πολύ γενικές γραμμές, τι μπορούμε να πούμε. Πού θα είσαι, τι πώς και τα λοιπά. Έτσι κι αλλιώς μόνον... μπορεί το θυμικό μου να μου λέει, αλλά θα το καθυποτάξω. Δηλαδή τώρα ήθελε να σηκωθεί επάνω, να πει σενάρια, διαλόγου, στήλου, θα πάτε. Ακράτησε το. Λοιπόν, μόνο ακροθυγός μπορώ να πω οτιδήποτε, γιατί επειδή είναι ένα πολύ καινούριο πράγμα και επειδή δεν είναι και πρέπει. Δηλαδή, εφόσον η ΕΡΤ δεν έχει κάνει επίσημα ανακοίνωση για όλο το περιεχόμενο, για όλους τους συντελεστές, δεν μπορεί ο καθένας ξαφνικά να βγαίνει και να λέει, γιατί κάτι μπορεί να αλλάξει, κάτι μπορεί, γιατί να... μερικοί άνθρωποι τα μαθαίνουν από τον αέρα, ότι κάπου είναι, και λες, γιατί εγώ δεν το ξέρα. Πάντως, αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει από το περιεχόμενο, από την ενέργεια των ανθρώπων, θα είναι μια πολύ... τρυφερή, αγαπησιάρικη, αστεία, διασκεδαστική, πολύ ανθρώπινη σειρά που θα βασίζεται στο πώς, ας πούμε, οι άνθρωποι θέλουν να διατηρούν τη φιλία τους, θέλουν να είναι με τους άλλους ανθρώπους, mm-hmm. που είναι και ένα ζήτημα του καιρού μας πολύ μεγάλο. Την ανάγκη δηλαδή. Πώς την να το ανάγκη πω. Της συνύπαρξης, θυμάστε, ας το πούμε έτσι. Ρε παιδί μου, όλοι έχουμε τα σουσούμια μας, όλοι έχουμε την πετριά μας, όλοι έχουμε την καμπούρα που κουβαλάμε και που είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Βέβαια. Το θέμα είναι, θέλουμε να κάνουμε παρέα, μια παρέα θέλει να κάνει παρέα, αν θέλει να κάνει παρέα με τα προβλήματά της, με τις χαρές της και τις λύπες της, όλα αυτά τα μοιράζεται, τα ρίχνει μέσα σε ένα καζάνι, του γκλου γκλου γκλου, τα ανακατεύει και βασικά θέλει να κάνει παρέα αυτό. Και είναι όλοι μαζί αυτοί και μοιράζονται τις χαρές τους. Ωραία. Ή τις λύπες τους. Αρχελάου 5. Αρχελάου 5. Ναι, 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 ναι. Και όπως λέει και ο Γεράσιμος, περιμένουμε και την, πώς το λένε, και την επίσημη ανακοίνωση πλέον από την πλευρά της ΕΡΤ. Υπάρχει και μια συγγραφική ομάδα, έτσι, που είναι πολύ νέα παιδιά, με πολύ, πώς να το πω, με πολύ πίστη, με πολύ θέρμη, με πολύ ζεστασιά, με πολύ ορμή, που κι αυτό κάπως τοποθετεί, δηλαδή το κίνητρό σου. Θέλουν να μοιραστούν αυτή την ιστορία με τους ανθρώπους και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ωραία. Το καλό.